Τα ανοιχτά σχολιά είναι όλο το μήνυμα της ζωής που συνεχίζεται. Είναι το πιο θετικό μήνυμα. Στις σεισμόπληκτες περιοχές του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και Αρχανών Αστερουσίων βρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της στους πληγέντες αλλά και τη βεβαιότητά της ότι τα προβλήματα θα ξεπεραστούν με τη στήριξη της πολιτείας. Θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου για τις μεγάλες καταστροφές που προκάλεσαν οι πρόσφατοι σεισμοί και τη συμπαράστασή μου, την αμέριστη συμπαράστασή μου σε όσους από τους κατοίκους μέσα σε μια στιγμή έχασαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μόνο κάτι να κάνει το κράτος όλο το κράτος μας βοηθήσει να φτιάχνουν τα σπίτια μας. Εάν η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να δώσει λύση άμεσα. Θα την καλωσορίσουμε και θα δει την κατάσταση και θα δούμε αν μπορέσει και αυτή να κάνει κάτι. Νιώθουμε υπερήφανοι που είστε στο χωριό μας. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στο Αρκαλοχώρι, αντικρίζοντας από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, συνομίλησε με δημότες, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα αγκάθια της γραφειοκρατίας, διεκδικώντας μεταξύ άλλων δίκες αποζημιώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε μέσα από τα ερείπια να γεννηθεί ένα καλύτερο αύριο για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Θεωρούμε ότι δεχόμαστε μια κοροϊδία τη μία μετά την άλλη. 7 του μήνα μας βγαίνει ένα ΦΕΚΠΟ 46-46, που μας λέει θα αποζημιωθείτε για ένα μόνο κτίριο. Τι να διαλέξει λοιπόν ο κόσμος, να φτιάξει το σπίτι του, να φτιάξει την επιχείρηση, το σπίτι του παιδιού του. Είμαι βέβαιη ότι και με τη στήριξη της πολιτείας που είναι αναγκαία εδώ, θα μπορέσουν σύντομα να υποκατασταθούν οι ζημιές, οι άνθρωποι να μπορέσουν να γυρίσουν στη ζωή τους την κανονική, στα σπίτια τους, στο χρόνο που θα χρειαστεί γι' αυτό και η όμορφη αυτή περιοχή να ξαναβρει τους κανονικούς ρυθμούς της. Η φυσική καταστροφή μπορεί να αποτελέσει ορόσημο για μια δημιουργική ανοικοδόμηση για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, δήλωσε ο Δήμαρχος. Ευελπιστούμε ότι και μια περισσότερη φωνή από την κυρία Πρόεδρο θα την έχουμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και έδειξε μια κατανόηση και μια προθυμία στο να μας βοηθήσει που είναι αξιέπαινη. Επίσης την καλωσόρισα με μια μαντινάδα και της είπα η παρουσία σας τιμή στον τόπο μας μεγάλη. Εύχομαι μέρες όμορφες να σας φέρουν πάλι. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου επισκέφθηκε τους οικίσκους, όπου σύντομα θα φιλοξενηθούν οι πρώτες οικογένειες στο Αρκαλοχώρι, ενώ νωρίτερα επισκέφτηκε τις Αγίες Παρασκές και τις Μελέσες. Λάβαμε την υπόσχεσή της ότι θα στηρίξει όσο μπορεί με τις δυνάμεις της να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ήρθαμε εδώ πέρα να την καλωσορίσουμε. Να δει και τον Άγιο Γιώργη που μας έχει χαλάσει την εκκλησία, που ήταν το στολίδι της περιφέρειας. Πληγέντες της ευρύτερης περιοχής άντλησαν δύναμη από την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν πρέπει να ξεχαστούν.